Την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου κήρυξε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και όλων των εμπλεκομένων με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από την ειδική εκπαίδευση στην ενιαία συμπεριληπτική εκπαίδευση. Κάτι που εξάλλου είχε αναφέρει και προεκλογικά, την επαναξιολόγηση δηλαδή του θεσμού της ειδικής εκπαίδευσης. Και ειδικότερα τα θέματα παιδείας για μένα, για την κυβέρνηση, έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί ο τομέας της παιδείας επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Ο στόχος είναι από την ερχόμενη σχολική χρονιά, από το Σεπτέμβρη, να λειτουργήσουμε με τις πρώτες αλλαγές μας. Το χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά θα λήξει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ανάμεσα στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσα από δράσεις και προγράμματα, είναι μεταξύ άλλων η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες, η διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης των σχολικών βοηθών και συνοδών, αλλά και η άμεση παροχή τεχνολογικών και άλλων μέσων για την πρόσβαση των παιδιών στα αναλυτικά προγράμματα. Η νομοθεσία Πάσχη είναι μια νομοθεσία του 1999 και μας δυσκολεύει πολλές φορές στο να μεταβούμε στο ιδεατό, στο ενιαίο συμπεριληπτικό σχολείο. Το συμπεριληπτικό σχολείο θα πρέπει να διασφαλίζει σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες χωρίς τους όποιους αποκλεισμούς. Μάλιστα, στόχος είναι και η στήριξη πολυεπίπεδα των ατόμων που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και χρειάζονται φροντίδα.